Δημήτρης, 1η Δεκέμβρη σήμερα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και φαίνεται και θα φανεί πρώτη μέρα εδώ vlog μας και χαίρομαι πάρα πολύ, ελπίζω να είστε όλοι συντονισμένοι για να ξεκινήσει αυτό το πρώτο το βίντεο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όπως και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν στη σειρά. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εντάξει, εγώ ανυπομονώ πώς και πώς να σας δείξω τι πήρα. Γενικότερα back to back θα έρθουν βιντεάκια με πραγματάκια που έχουμε πάρει για το σπίτι. Θα παιχτεί πολύ διακόσμηση, θα παιχτεί πολύ στολισμός, θα παιχτούν πολλά πραγματάκια. Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις αγαπημένες μου, λατρεμένες μου γιορτές. Θέλω να βλέπω παντού λαμπάκια, θέλω όλος ο κόσμος να είναι στολισμένος. Μ' αρέσουν τα λαμπάκια, τρελαίνομαι, πεθαίνω, αρρωσταίνω. Ξυπνάω με μια έτσι αλλιώς είμαι πολύ ευχάριστος και χαρούμενος άνθρωπος. Φανταστείτε τα Χριστούγεννα πόσο χαρούμενος άνθρωπος είμαι. Πάρα πολύ. Ναι, με βάζουν στο mood από μόνα τους. Είναι εκπληκτικό. Μόλις βλέπεις ρε φίλε τα λαμπάκια, τρελαίνεσαι, τι άλλο να κάνεις? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο για το lockdown αυτό. Εντάξει, κάπου σταμάτα όμως το lockdown να σταματήσει, γιατί εμείς οι νιώπαντροι από πέρυσι μας έχει πάει τρένο. Δεν μας έχει αφήσει καθόλου, όχι. Τι θέλουν δηλαδή, να μας βάλουν να χωρίσουμε, τι συμβαίνει? Βέβαια πάλι καλά. Εμείς θα πάμε καλά παιδιά, δεν ξέρω για εσάς τι συμβαίνει. Πείτε μου, περιμένω τα σχόλιά σας να μου πείτε πώς είναι οι σχέσεις σας, υπάρχουν περισσότεροι τσακωμοί? Τι συμβαίνει, τι έγινε τώρα το Νοέμβριο με το lockdown? Ναι, δεν ξέρω, κουράγιο, κάντε συνδρομή στο Netflix να περνάει η ώρα σας. Ελπίζω να μην τζακώνεστε μετά και για τις σειρές, ελπίζω. Αλλά μας έχει βάλει το lockdown σε μεγάλες δοκιμασίες, να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία. Excellent. Δηλαδή, ή Μάρτον. Βέβαια, αφού επιζήσαμε και από το δεύτερο lockdown, αυτό σημαίνει ότι ο γάμος μας είναι πολύ δυνατός και γερός. Αυτό συζήτηκα προχθές με τον Χρήστο, το ότι έχουμε έναν πολύ δυνατό γάμο, έχουμε γερά θεμέλια, γιατί το έχουμε αντέξει. Και το δεύτερο το lockdown, καθίστε γιατί μην οδεύσουμε και για τρίτο lockdown, σας το λέω εγώ, καθίστε εδώ, είμαστε και θα το δούμε. Ελπίζω πως όχι, να περάσει, να βγει το εμβόλιο, να περάσει να δοκιμαστεί το εμβόλιο, να περάσει καιρός και να ανοίξει η αγορά, να ανοίξουν όλα, να έρθουμε στην κανονική μας κατάσταση. Anyway, σήμερα έχουμε το vlog μας το 1 και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το day 1. Και θέλω τόσο πολύ να σας δείξω τι ωραία πραγματάκια πήραμε από το IKEA, πάρα πολύ ωραία πραγματάκια πήραμε. Πηγαίνετε να δείτε τα πλάνα που τράβηξα από το IKEA και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Είχαμε και ανοιχτό το... Έλα, το τζάμι και το ραδιόφωνο. Άρα τα μαλλιά μου είχαν μια κακή, ήταν σε μια κακή κατάσταση. Πως είμαι έτσι, δεν πειράζει, μια χαρά. Τέλεια, καλημερούδια ξανά λοιπόν. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο δρόμο και πάμε προς τα IKEA. Να δούμε μήπως βρούμε τίποτα έτσι καλό, τίποτα ωραίο για το σπίτι. Κανά χριστουγεννιάτικο, κάτι βρε αδερφέ. Να έχουμε την εσάνς του Χριστουγέννου. Για να δούμε, γιατί με όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω μας εσάνς δεν θα έχουμε. Δεν πειράζει, ας την έχουμε μέσα στο σπίτι μας παιδιά. Άρα θα πάμε να εξερευνήσουμε το IKEA.
Πήγα για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είχα πάει για να στα Ικεία για χριστουγεννιάτικα και γιατί ήθελα κορνίζες και μια μεγάλη κορνίζα για τοίχο για τις φωτογραφίες του γάμου. Όπου δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Το άλμπουμ σας είπα θα τα παίρναμε τέλος Νοέμβρη, δεν τα πήραμε ποτέ λόγω lockdown. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε λογικά τώρα μέσα Δεκέμβρη, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μέσα στα μέσα ελπίζω να το έχουμε πάρει. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι στα IKEA πήγαμε για να πάρουμε χριστουγεννιάτικα κατά βάση. Χριστουγεννιάτικα είχε πάρα πολύ λίγα, δεν είχε αυτά που ήθελα και είχα φανταστεί. Άρα αύριο θα πάμε στα Τζάμπο για να κάνουμε τον τρελό μας το χαμό, γιατί θα πάρω καινούργια χριστουγεννιάτικα πράγματα. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Πάμε να δούμε τι πήραμε σήμερα από τα IKEA. Λοιπόν, το μόνο χριστουγεννιάτικο που πήραμε είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι γυρλάντα. Είναι, φαντάζομαι ότι δεν είναι γυρλάντα. Είναι γυρλάντα. Γυρλάντα, λαντάντα. Ναι, πρέπει να το ανοίξω. Α, γυρλάντα είναι, μαλακίες. Λοιπόν, αυτό πήρα από τα IKEA, το μόνο χριστουγεννιάτικο. Είναι φάση γυρλάντα λεπτούλα. Δεν ξέρω, δεν την πήρα για γυρλάντα, παιδιά, εγώ όμως. Εγώ νομίζω ότι ήταν απλά κλονάρια για να μπουν σε ένα βάζο και να το κάνω έτσι ωραίο το βάζο και αυτά. Αλλά λίγο άκυρο, δεν πειράζει. Το μοναδικό που πήρα χριστουγεννιάτικο. Πήρα αυτό εδώ το μεγάλο. Αυτό είναι για τον τοίχο, φανταστείτε. Είναι 40x50 για να πάει στον τοίχο, γιατί θέλω να βάλω... αυτό εδώ. Είναι φωτογραφία από το γάμο που την έχουμε κάνει αρκετά μεγάλη και το ύφασμα αυτό για να μπει σε Canva. Αυτό εδώ πέρα, άρα έπρεπε να πάρω ένα αρκετά μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω που θα τα βάλω, θα τα διακοσμήσουμε εμείς άλλη μέρα. Και θα μπει έτσι στον τοίχο και πιστεύω να είναι πάρα πολύ όμορφο. Το ένα είναι αυτό, γι' αυτό το πήρα τόσο μεγάλο. Και μετά πήρα τρεις μεγάλες κορνίζες οι οποίες μπαίνουν και στον τοίχο. Είναι αρκετά μεγάλες και αυτές. Είναι 21x30 και οι τρεις. Έχω πάρει δύο μαύρες και μία λευκή, γιατί μπορεί να τα βάλω στον τοίχο και να τα βάλω ένα λάξ. Τώρα δεν έχω αποφασίσει ακόμα και αυτές εδώ πέρα λοιπόν τις έχω πάρει για αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Να σας τις δείξω κιόλας. Η μία είναι αυτή από το Next Day που πήγαμε στα χιόνια, στη Λίμνη Μπελέτσι, που φανταστείτε θα μπει η μία οριζόντια και θα είναι πάρα πολύ ωραία στον τοίχο. Η άλλη είναι αυτή εδώ πέρα. Τώρα ελπίζω να τις βλέπετε. Δεν πειράζει, να τις δείτε. Θα τις δείτε μετά στολισμένες και φτιαγμένες. Και η άλλη είναι αυτή εδώ πέρα, πιο σκούρα, που είναι πιο έτσι καλλιτεχνικές. Έχω διαλέξει φωτογραφίες γενικότερα από το Next Day. Άρα πήρα και αυτές τις τρεις τις κορνίζες τις μεγάλες για να τα φτιάξω. Ήθελα ένα καινούργιο υπόστρωμα να πάρω για να μπορώ να τα συναλλάζω. Να μην είμαι στο άγχος ότι μόλις βάλω το ένα στο πλυντήριο πρέπει απευθείας να το σιδερώσω. Όχι, άρα πήρα και ένα υπόστρωμα από τα IKEA. Ένα 60x2x26. Πάρα πολύ ωραία, ελπίζω να κάνει τη δουλίτσα του, όπου αυτό θα φύγει, θα πάει απευθείας πλυντήριο. Δεν είχε άλλο. Όχι, δεν βρήκα σε άλλο. Αυτά. Άρα πήρα και ένα υπόστρωμα που το χρειαζόμασταν έτσι κι αλλιώς. Πήρα δύο μπαμπού, τα άλλα μου ψόφισαν. Δεν ξέρω πώς γίνεται ή μόνο εγώ αν το έχω καταφέρει να μου ψοφίσουν τα μπαμπού. Βλέπετε πόσο άχρηστη είμαι, μέχρι και τα μπαμπού πεθαίνουν σε μένα. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτά να ζήσουν, θα τα ποτίζω. Να σας πω την αλήθεια. Τι έχει αυτό ρε φίλε, μην μου πεις ότι έχει μουχλιάσει. Όχι. Τέλος πάντων, δύο μπαμπού που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν για την κουζίνα, βέβαια. Θα δείτε τώρα τι άλλο έχω πάρει. Και έχω πάρει κάτι τέλεια λουλούδια, το οποίο ήταν 4 ευρώ, νομίζω είχε το ένα. Αυτό εδώ. Αφού ψοφάνε που ψοφάνε ό,τι παίρνω εγώ, πήρα αυτά εδώ για να κάνω το εφεδάκι τους. Δεν είναι υπέροχο. Είναι ορχιδέα, δεν ξέρω παιδιά από λουλούδια, ελπίζω να μην λέω βλακίες. Και είναι και ψηλό, άρα θα παίξουμε ωραίο ντεκορασιόν.
Άλλη μία, δύο ορχιδέες πήρα. Είχε και άλλα τέλεια, αλλά είχα ξεφύγει από τον προϋπολογισμό, γιατί ήθελα να πάω να πληρώσω αρκετά χρήματα σε καινούργια χριστουγεννιάτικα. Και πήρα και αυτό εδώ που είναι υπέροχο. Και τέλειο χρώμα, ταιριάζει με το σαλόν, την κουζίνα μου, με όλο το. Με το δωμάτιό μου, όλα ταιριάζει. Θέλω βασικά να πάρω και άλλα τέτοια, αλλά λέω εντάξει, άστο Αφροδίτη, θα ξεφύγεις πάλι. Αυτά πήρα από το IKEA. Α, τι λέω, καλέ, έχω πάρει κι άλλο. Αλλά δύο, πού πήγε το άλλο το ξύλινο, να σου το δείξω. Να το. Πήρα επίσης αυτό εδώ. Θα μου πείτε τώρα, Αφροδίτη, τι είναι αυτό. Τώρα θα σας πω, να το ανοίξω. Με τα νύχια προσπαθώ να το ανοίξω, μόνο αυτό σας λέω. Έλα γλυκό μου. Ωραία ξεκινάνε τα vlog μας με καινούργια πραγματάκια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε ποια είναι η χρήση του τώρα. Το βλέπετε πάρα πολύ ωραία. Παίρνω το κινητό μου. Α, δεν χωράει. Α, χωράει. Φαντάζεστε να μην χωράει εγκεφαλικό. Και το βάζεις, καθίστε μου πέσει, και το βάζεις και είναι έτσι. Και είσαι ρε παιδί μου, κάθεσαι και θες να δεις μια ταινία. Μια ταινία λέω. Θες να το κοιτάς ρε παιδί μου, να βλέπεις ένα βιντεάκι στο YouTube. Βάφεσαι, θες να γυρίσεις ένα story, make-up tutorial, κάτι. Τούμπανο. Και αντίστοιχα μπορείς να το κάνεις και έτσι. Θέλω να γυρίσω κάποιο πλάνο που να είμαι καθιστή και δεν προλαβαίνω να φέρω την κάμερα. Πάρα πολύ ωραία. Βάζω αυτή εδώ πέρα τη βασούλα πάνω σε μια επιφάνεια και ξεκινάω να γυρίζω. Χρήσιμο και αυτό, μην μου πείτε ότι είναι άχρηστο, καλή τι πάτησα. Και τέλος, πήρα κάτι εκπληκτικό, φουλ. Καλά, δεν είναι χριστουγεννιάτικο, εγώ το έχω συνδυάσει με τα Χριστούγεννα, γιατί έχει να κάνει, είναι για γλυκά και κέι. Είναι πολύ βαρύ. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε, είναι για να βάζεις τα μελομακάρονα ή κάποιο κέικ που θα φτιάξω και τέτοια. Είναι αυτή εδώ πέρα η βάση, όπου θα την ανοίξω. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι να φτιάξω κάτι και όχι απλά να την πήρα για να την βλέπω. Γιατί πολλά πράγματα παίρνω και στο τέλος δεν τα χρησιμοποιώ. Δεν ήταν φθηνό αυτό. Λοιπόν, είναι γυάλινο. Προφανώς. Όπα. Και βάζεις εδώ πέρα πάνω το κέικ σου, τα μελομακαρονάκια σου, τους κουραβιέδες σου, ό,τι θέλεις. Πάνω στην τραπεζαρία σου, καλά εμείς τώρα δεν έχουμε τραπεζαρία, και το κλείνεις και είναι extravagant. Πολύ ωραίο, πολύ μου αρέσει. Και πληρώσαμε 95 euro. Τι ήταν τόσο ακριβό? Α, παιδιά, τα λουλούδια αυτά που σας έδειξε είχε 5 ευρώ το ένα. 15 ευρώ είχε το υπόστρωμα. Η βάση είχε 20 ευρώ, καλέ πανάκριβη είναι. Α, δεν ήταν ακριβώς τόσο, γιατί έχουμε πάρει και 2-3 πραγματάκια που πήρε ο αδερφός μου, γιατί είχαμε πάει και με τον αδερφό μου. Τέλος πάντων. 3,98 είχαν τα τέτοια. 4 ευρώ είχαν το... έχει το ένα. Το τέτοιο, το μπαμπού. Το ένα έχει 4 ευρώ. Τέλος πάντων. Σε καλή μεριά. Αχ. Αυτά λοιπόν πήραμε από IKEA, μ' αρέσουν πάρα πολύ, το θέμα είναι πώς θα τα φτιάξω, να κάτσω να τα βάλω, καθίστε να βάλω τις φωτογραφίες να δούμε πώς βγαίνουν εδώ μέσα. Ναι, κάπως έτσι βγαίνει, κάτι δεν κάνω καλά εγώ παιδιά, θα περιμένω να γυρίσει και ο Χρήστος για να με βοηθήσει γιατί μου σπάνε τα νεύρα αυτά τα πίσω τα clips που έχει στην ουσία και θα σπάσω τα νύχια μου και δεν έχω και πολύ όρεξη να το καταστρέψω τα νυχάκια μου. Τα ξανάφλεξα γαλλικό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το γαλλικό και το μαύρο το χειμώνα και το λευκό. Αχ, καλέ, γιατί έχει αυτό? Και επίσης, δεν θα κάτσω τώρα να κάνω στολισμό που θα βάλω μπαμπού και λουλούδια και αυτά, γιατί αύριο θα πάμε τζάμπο να πάρουμε χριστουγεννιάτικα και μεθαύριο στο vlog μας day 3 θα κάνουμε το στολισμό! Θα στολίσουμε το σπίτι! Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτά. Άρα κάπου εδώ το βίντεο αυτό θα τελειώσει, θα σας αφήσω. Εμείς σήμερα στο υπόλοιπο της ημέρας θα πάμε, θα παραγγείλουμε burgers να φάμε, ίσως σας βγάλω κάποιο απόσπασμα και θα δούμε καμία σειρά στο Netflix, τίποτα άλλο δεν θα κάνουμε. Αυτά, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια παιδιά. Τώρα πάω να βάλω πλυντήριο, το υπόστρωμα και να ξεκινήσω.
Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Α, και επειδή ξέρω ότι πολλοί θα περιμένετε να δείτε τα δωράκια, γιατί σας είπα κάθε μέρα θα σας δείχνω από ένα δωράκι και αυτά, έχω σκεφτεί κάτι άλλο στο μυαλό μου. Θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για αυτά από την τέταρτη μέρα του vlog μας, που θα είναι το σπίτι στολισμένο και θα μπορούμε να θα τα έχουμε όλα ετοιμάσει και θα είμαστε χαλαρές και ήρεμες να κάτσουμε να συζητάμε και να μιλάμε για να σας πω ακριβώς τι θα γίνει με τα giveaway και τι θα γίνει με όλα τα δωράκια και αυτά που έχω πάρει για εμένα και αυτά που έχω πάρει για εσάς, τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου και πιστεύω θα ενθουσιαστείτε. Φιλάκια! Αλόχα, τα λέμε αύριο στις 8 το απόγευμα. Κάντε το subscribe σας, πατήστε και το like σας και περιμένω τα σχόλιά σας.